Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι 6 ανήλικοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την κακοποίηση και το βιασμό του 15χρονου στο Ήλιον. 2 έλαβαν νέα προθεσμία να απολογηθούν, 3 προφυλακίστηκαν και 1 αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Οι ανήλικοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι διέπραξαν το αδίκημα του βιασμού. Τη δική τους εκδοχή κλήθηκαν να αναπτύξουν στον ανακριτή οι 6 ανήλικοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την κακοποίηση και το βιασμό του 15χρονου στο Ήλιον. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 3 προφυλακίστηκαν, 2 έλαβαν νέα προθεσμία μέχρι την Τρίτη και ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς συμπληρώνει το 15ο έτος της ηλικίας του σε 2 εβδομάδες και δεν μπορεί να κρατηθεί προσωρινά. Τα αγόρια 15, 16 και 17 ετών αντιμετωπίζουν κατηγορίες κατά περίπτωση για συμμορία που διέπραξε βιασμό κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα. Ένας από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε λόγο για ερωτικούς πειραματισμούς και υποστήριξε ότι το θύμα συμμετείχε. Δεν το βίασα. Όλοι συμμετείχαμε στις πράξεις. Πειραματιζόμασταν ερωτικά. Ο ένας το έκανε στον άλλο. Αμέσως πριν και αμέσως μετά τη σκηνή που είχε καταγραφεί στο βίντεο, ο είχε κάνει το ίδιο σε μένα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ανήλικοι κατέγραψαν τις πράξεις τους με κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια διακίνησαν το βίντεο σε άλλους ανηλίκους. Κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να βιντεοσκόπησε, υποστήριξε. Αρνούμε την πράξη του βιασμού. Δεν τον έχω αγγίξει. Δύο φίλοι μου με έπεισαν να τραβήξω βίντεο και μετά τους το έδωσα. Δεν γνωρίζω ότι το έκαναν από εκεί και πέρα. Τη δεύτερη φορά που κατέγραψα την πράξη, το έζησα κατευθείαν. Στα μέσα Δεκεμβρίου, ο πατέρας του 15χρονου κατήγγειλε τα περιστατικά στις αστυνομικές αρχές και στη συνέχεια ο 15χρονος έδωσε την κατάθεσή του. Στις 22 σελίδες της κατονόμασε τους φυσικούς αυτούργους, έδωσε ονόματα και άλλων ανηλίκων οι οποίοι παρότριναν τους δράστες και δεν τους σταμάτησαν. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί οι γονείς και γενικά ακόμα και οι συγγενείς με τα παιδιά και να τα συμβουλεύουν από πολύ μικρή ηλικία. Το ακατοίκητο σπίτι όπου συνέβησαν όλα κάθε απόγευμα γεύμιζε με μαθητές από διάφορα σχολεία. Όλη η γειτονιά, όχι μόνο εμείς, όλη η γειτονιά μείνα μόνο στις φασαρίες που κάνουν τα παιδιά όσον αφορά τη μουσική κτλ. Δεν είχαμε δει, δεν πήγε καν το μυαλό μας ότι κάτι μπορεί άλλο να συμβαίνει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.